Μόσχο θα τον έλεγα τον άνθρωπο, αφού μετά με μισκώνεις πάρα πολύ. Καλώς καλημέρα, κύριε Μόσχο. Καλημέρα, καλημέρα. Μόσχο σ' όνομα και πράγμα. Έτσι, παρεξηγήθηκε που τη είπα ότι σας άλλο να σφάζουν αρνιά. Μαρία. Εμένα με τιμή το επίθετο σαν κτηνοτρόπο. Εννοείται, κύριε Μόσχο, εννοείται. Τώρα θα μας λύσετε την απορία που καθόμαστε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ και αναρωτιόμαστε πόσο θα πάει το αρνί και το κατσίκι, πόσο θα το αγοράσουμε. Τι τιμή θα έχουμε φέτος, κύριε Αντιπρόεδρε? Αυτό που πραγματικά φαίνεται πέρα από την ιστορία που έχει να κάνει με το καλάθι το οποίο έχει ανακοινωθεί, πιστεύω ότι η διαφορά στη τιμή σε σχέση με πέρυσι θα είναι 1,5 και κάτι πάνω από ό,τι ήταν. Δηλαδή, αν πέρσι ήταν 11 με 12, τώρα θα είναι 12 με 13, μπορεί να χτάσει και τα 14 στα συνοικιακά. Κάπου εκεί υπολογίζουμε, ανάλογα βέβαια την ποιότητα του αρνιού, σε τι κατάσταση είναι το αρνί, από ποια περιοχή είναι. Και στο καλάθι που λέει ο κύριος Μόσχος ήταν εκείνος που έβγαλε και αυτή την επιστολή διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι το αρνί και το κατσίκι μπαίνουν μέσα στο καλάθι του νοικοκυριού, του Πάσχα τέλος πάντων. Το καλάθι πρέπει να το κόψει το αρνί για να μπει στο καλάθι. Γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε εσάς, κύριε Αντιπρόεδρε? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μιλάμε για το καλάθι. Εδώ μιλάμε για μια προσπάθεια που έκανε η κυβέρνηση ουσιαστικά για να στείλει ένα καρτέλ υπέρ του σούπερ μάρκετ. Εις βάρος των κρεοπολών, εις βάρος και εμάς των κτηνοτρόφων που δεν είναι δικές μας δηλώσεις. Είναι δηλώσεις του κυρίου Άδωνη, τις οποίες είχε κάνει 3 μέρες πιο μπροστά. Όπα, τι εννοείτε τώρα για να ευνοείς τα σου... Γιατί προσέξτε, εγώ θα σας πω την πληροφορία που μας έδωσε πρωί-πρωί στη σύσκεψη ο Δημήτρης ο Χριστουλιάς. Μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, μας είπε, έχει παραγγείλει πάνω από 100.000 αρνιά. Τα οποία θα τα δίνει πόσο, Μίτσο? Κάτω από 10 ευρώ. 9,90. Μάλλον 9,90. Πώς αυτοί λοιπόν θα τα δώσουν 9,90? Πόσο τα έχουν αγοράσει? Είναι ελληνικά. Από πού τα αγόρασαν? Μου θυμίζει μια διαφήμιση πριν από αρκετά χρόνια, κύριε Παπαδάκη. Σε εσάς πρέπει να την είχα δει και τότε που το θυμάστε εκείνο 999. 999999 το λέω, ναι. Το έλεγα εγώ τότε, ναι. Γιατί όμως καρτέλ, κύριε Μόσχο, αυτό εξηγήστε μας. Εγώ και εγώ, κύριε Μόσχο. Γιατί το λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, είναι σύσταση καρτέλ για μας και να σας πω την πληροφορία είναι ότι εμείς ψάχνουμε νομικά, μπορεί να σταθεί μια τέτοια καταγγελία και να προχωρήσουμε και αγωγή και εισαγωγή και να δούμε και πού θα προχωρήσουμε. Προσέξτε τώρα. Και αυτό βέβαια θα γίνει και σε μια συνεννόηση και με την Συνομοσπονδία Κρεοπολών. Θα συζητήσουμε την Πέμπτη έτσι κι αλλιώς που θα βρεθούμε σε μια κοινή σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, αλλά προσέξτε τι λέει ο κόσμος τώρα. Γιατί ρε παιδιά, εάν πράγματι γίνει προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, σώνει και καλά να έχουν δίκιο οι κτηνοτρόφοι. Άρα λοιπόν θέλω να μας πείτε. Εάν είναι υπερβολικό να λένε ότι δεν θα ξεπεράσει τα 10 ευρώ το αρνί, γιατί και στη Βαρβάκιο, έχουμε και με ημερομηνία μάλιστα την Τζέννη Κουσταλακίδου που πηγαίνει κάθε μέρα και κάνει δελτίο τιμών. 9,99 έλεγανε και αυτοί χτες. Τι γίνεται? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα ξεκινήσω από ένα βασικό πράγμα το οποίο, ναι. Έτσι, σήμερα το κόστος παραγωγής σε εμάς είναι κοντά στα 9 ευρώ. Μάλιστα. Πόσο μπορώ εγώ να κατεβάσω τιμή σε σχέση με αυτό το πράγμα για να δώσω το αρνάκι ή το κατσικάκι στην αγορά? Και αυτό το σούπερ μάρκετ από πού τα αγόρασε όμως? Δυο λεπτά τώρα. Για να το πουλήσει 9,90. Εδώ δεν ξέρω, αυτό πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Πρέπει να δει τι ακριβώς έχει γίνει και πώς θα περπατήσει. Και δεν ξέρω τι διευκολύνσει κάνει. Και αυτό λέω ότι υπάρχει μια στόχευση για τη δημιουργία καρτέλ. Εγώ με τους τοπικούς κρεοπόλεμους. Κάνει διευκολύνσει στα σούπερ μάρκετ, εννοείται, κύριε Πρόεδρε? Ορίστε. Κάνει διευκολύνσεις στα σούπερ μάρκετ και στις μεγάλες επιχειρήσεις? Φυσικά αυτό φαίνεται. Κοιτάξτε, δείτε, εγώ θα σας πω αυτούσια τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη 3 μέρες πρωτού ανακοινώσει στο καλάθι ότι θα μπουν τα αρνιά. Είχε πει ότι εγώ δεν θα πω να στατώσω την αγορά κρέατος, δεν θα πω να βλάψω τους κρεοπόλυδες και τους κτηνοτρόφους. Αυτή είναι αυτούσια η δήλωσή τη. Δείτε τη. Άρα αν το κόστος παραγωγής σας είναι 9 ευρώ... Και μάλιστα έχει πει υπέρ των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Ναι. Όταν λέει υπέρ των μεγάλων σούπερ μάρκετ και σήμερα 3 μέρες μετά βγαίνει με μια ανακοίνωση και λέει ότι εγώ θα το βάλω στο καλάθι και μάλιστα προσδιορίζει και την τιμή. Το μεγάλο κακό είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης προσδιορίζει και την τιμή ότι θα είναι κοντά στα 10 ευρώ. Καλά, με συγχωρείτε. Εσείς είστε πρόεδρο. Κύριε Παπαδάκη, 2 λεπτά. Εάν ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί και προσδιορίζει την τιμή στο αρνί με ένα κόστος 10 ευρώ και με πιέζει να το πουλήσω 5,5. Γιατί δεν πηγαίνει και στις επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν ηλεκτρική, κύριε Μόσχο, ενέργεια, είσαστε του πετρέλαιου, να είσαστε, κύριε Μόσχο, είσαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας.
Πριν βγει να κάνει τις ανακοινώσεις, ο κύριος Γεωργιάδης δεν μίλησε μαζί σας? Όχι. Και μάλιστα ψεύδεται και εκεί. Βγήκε και είπε ότι έχει μιλήσει με τους κτηνοτροφικούς φορείς. Την ίδια επιστολή που βγάλαμε, τη συνυπογράφουν τώρα όλοι οι πανελλήνιοι σύνδεσμοι που έχουν να κάνουν με την κτηνοτροφία. Μάχη, η Συνομοσπονδία Κρεοπολών. Αν μας ακούει ο κύριος Γεωργιάδης και θέλει να κάνει παρέμβαση, παρακαλώ. Εσείς τώρα, αν λέτε όμως ότι το κόστος παραγωγής σας είναι 9 ευρώ, σημαίνει ότι πάτε μόνο για ισοφάριση του κόστους παραγωγής. Λεφτά στην τσέπη δεν θα βγάλετε, δεν θα βάλετε. Εδώ μιλάμε, ούτε αυτό θα γίνει. Εμάς τα χρήματα αυτά, κοιτάξτε να δείτε, τα χρήματα αυτά είναι ουσιαστικά μια ρευστότητα τη στιγμή αυτή και τίποτα παραπάνω. Μια ρευστότητα στο ότι δεν έχουμε πάρει ένα κάρο επιδοτήσεις, ένα κάρο χρήματα τα οποία όφιλε η ελληνική κυβέρνηση να μας το έχει πληρώσει τουλάχιστον εδώ και ένα μήνα. Και αυτό θα ήταν μία ανάσα για να μπορέσουμε να περπατήσουμε από εδώ και πέρα. Το ζήτημα είναι ότι με τις λογικές αυτές του κυρίου Άδωνη επηρεάζοντας την αγορά, ας άφηνε την αγορά να εξελιχθεί και μόνος του τσαφού. Δεν μου λέτε, κύριε Μοσχό. Την ελεύθερη αγορά. Κύριε Μοσχό, μήπως έχουμε πάλι, γιατί κατά καιρούς, κατά περίοδους έχει εμφανιστεί το φαινόμενο, να έχουμε μικρή παραγωγή ελληνική και να έρχονται τα εισαγόμενα. Αφήστε που μερικές φορές τα έχουν βαφτίσει και ελληνικά. Καλά, ο κόσμος ρωτάει. Βάζουν δηλαδή από τη Βουλγαρία, από τα σύνορα. Ορίστε, τι λέτε. Τα βαφτίζουν και νόμιμα. Πώς τα βαφτίζουν? Ζώα εισαγόμενα, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Ζώα εισαγόμενα. Δηλαδή το φέρνει ζωντανό από τη Βουλγαρία. Μισό λεπτό, το καταλάβω. Το φέρνει ζωντανό από τη Βουλγαρία και το σφάζει στην Ελλάδα. Ναι. Και φαίνεται ότι είναι ελληνικό. Παίρνει ελληνική σφραγίδα και ονομάζεται ντόπια σφαγή. Και δεν έχει καμία άλλη διάκριση επάνω του. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που θα πάει να ψωνίσει από το σούπερ μάρκετ μεθαύριο με τα 9,90 που λέει και ο Δημήτρης Χριστούλιας, μπορεί να πιστεύει ότι ψωνίζει ελληνικό, αλλά να μην είναι ελληνικό. Βέβαια, θέλει απόδειξη αυτό, γιατί δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και αυτό να πλανάτε. Κύριε Μόσχο, μιλήσαμε τη γλώσσα της αλήθειας. Θα τα ξαναπούμε μαζί, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Εμείς είμαστε υπέρ του πρωτογενείου τομέα, αλλά από την άλλη πλευρά και υπέρ του καταναλωτή. Πρέπει να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε να μπορεί να φάει ντόπιο αρνάκι, αλλά όχι πανάκριβο, ο Έλληνας πολίτης. Ξέρετε, να σας πω και μια άλλη διαφορά στο εισαγόμενο σε σχέση με το ελληνικό. Να το πείτε. Φέτος οι τιμές είναι σχεδόν στο εξωτερικό, σχεδόν ίδιες, παρόλο που το κόστος παραγωγής στη Ρουμανία και σε άλλες χώρες είναι πάρα πολύ χαμηλά οι ζωοτροφές. Η διαφορά είναι ότι το εισαγόμενο δεν έχει ΦΠΑ. Σημαντική δηλαδή αυτό που βάζαμε εμείς στο προηγούμενο διάστημα για την εξάλληψη του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα διατροφής, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θα βοηθήσει. Αλλά όταν έρχεται ζωντανό, όταν τα αγοράσω εγώ ζωντανό από τη Βουλγαρία, δεν έχει ΦΠΑ? Όχι. Αλλά όταν εγώ το πουλήσω μετά, έχει ΦΠΑ. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μόσχο, είσαστε κατατοπιστικότατος, θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Και μακάρι να υπάρξει και μια συνεννόηση μεταξύ του αρμόδιου Υπουργείου και των κτηνοτρόφων. Εδώ είμαστε, να τα πείτε και παρέα. Και είχαμε μια διαβούλευση χθες με τον κύριο Γεωργιάδη. Άρα μιλήσατε με τον κύριο Γεωργιάδη. Χθες μιλήσαμε κατόπιν, πώς λέει, κατόπιν εορτής για τα 40. Και τι σας είπε? Ορίστε. Συνεννοηθήκατε σε κάτι από όλα αυτά που συζητάμε? Όχι, ο κύριος Γεωργιάδης επιμένει και μας έβαλε μια λογική ότι ο κόσμος πρέπει να φάει φθηνά χωρίς να υπολογίζει το δικό μας κόστος παραγωγής. Καλά, εντάξει. Εάν είναι δηλαδή εμείς να καταστραφούμε, κοιτάξτε, δείτε, μόναχοι είπατε ότι υπάρχουν ελλείψεις. Φωνάζουμε τα πράγματα αυτά από πέρυσι σε σχέση με την έλλειψη στην κτηνοτροφία. Αυτό που έρχεται το επόμενο διάστημα θα μετιμηθείτε, θα έρθει και στο μοσχαρίσιο κρέας. Θα είναι τσουνάρι πραγματικά για την κτηνοτροφία. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Κύριε Μόσχο, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Μας είπε πολλά. Μέχρι και ο Στούπος με την Αμαλία την Κάτζου. Και η Αμαλία επιβεβαίωνε τα περί Βουλγαρίας. Καλημέρα.